Πανέμορφο περιβάλλον, καταπράσινο περιβάλλον και νιώθουμε όλοι όμορφα που διαμορφώθηκε αυτός ο χώρος που μπορεί εδώ να φιλοξενεί όλους τους γρεβενιώτες συμπολίτες μας και να χαίρονται πραγματικά αυτό το εξαίσιο περιβάλλον, αυτή την πανέμορφη φύση που διαθέτουν τα γρεβενά ούτως ή άλλως από άκρου σ' άκρου, αλλά εδώ είναι συμπυκνωμένο αυτό το φυσικό περιβάλλον σε αυτή την όμορφη πλατεία. Εδώ λοιπόν φιλοξενούμε σήμερα την Πανελλήνια Γιορτή Φυτών, τα οποία ετοιμάζουν, παράγουν και φέρουν να το διαθέσουν δωρεάν σε όλο τον κόσμο μια ομάδα κυπουρών από την Αθήνα, επικεφαλής των οποίων είναι ο δικός μας ο Αχιλλέας Γαργάλης. Ένα παιδί το οποίο μετά τη συνταξιοδότησή του συνέχισε για να ασχοληθεί με ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που είναι η παραγωγή φυτών. Και μάλιστα φυτά της ελληνικής φύσης, φυτά της Ελλάδος, ώστε να διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας του ελληνικού φυτού και να διανεμηθεί σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το πολύ σημαντικό που αυτή η ομάδα έχει αποφασίσει να καλλιεργήσει, να οργανώσει και να είναι σήμερα εδώ πέρα να μας προσφέρει τα φυτά. Αυτά λοιπόν για να τα παραλάβει και να τα καλλιεργήσει όλος ο κόσμος. Συγχαίρουμε λοιπόν τους οργανωτές αυτής της θαυμάσιας έτσι προσπάθειας που γίνεται. Εμείς την υιοθετούμε αυτή τη διαδικασία, την φιλοξενούμε και του χρόνου μάλιστα θα την επαυξήσουμε. Και είναι και η πρώτη πανελλήνια πλέον γιορτή της ομάδας παραδοσιακών σπόρων, η Αυλή του Δημοσθένη. Μέχρι πέρυσι η Αυλή των Κυπουρών. Ερχόμαστε ανελιπώς, γιατί εγώ ως γρεβενιώτης που αγαπώ την πατρίδα μου, θέλω αυτή η γιορτή που κάνουμε εδώ να γίνει πανελλήνια και να έρχονται από όλη την Ελλάδα να χαρίζουμε, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, και σπόρους και φυτά. Φέτος φέραμε και δέντρα, βυσσινιές, πυρουνιές, πέντε διαφορετικές ποικιλίες δαμασκηνιάς και του χρόνου θα συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε τους γρεβενιώτες που ήρθαν σήμερα και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Είχαν υπομονή μεγάλη να περιμένουν. Λοιπόν, η Γιορτή Σπόρων και Φυτών στα Γρεβενά, υπό την αιγίδα του Δήμου Γρεβενών, φιλοδοξούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και στα επόμενα χρόνια να την κάνουμε πανελλήνια τη γιορτή. Ήδη ξεκινάει σαν πανελλήνια, πρώτη πανελλήνια. Την επόμενη χρονιά φιλοδοξούμε να τη μεγαλώσουμε τη γιορτή αυτή, να την κάνουμε πραγματικά πανελλήνια με διάφορες δράσεις για τα παιδιά, για τα σχολεία και για τους διάφορους πολίτες. Να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη. Είμαστε δίπλα στους θεματοφύλακες, τα έργα των σπόρων και των φυτών. Τους παρήχαμε ό,τι χρειάζονται και έτσι φιλοδοξούμε τον χώρο, όπως σας είπα, και κάθε άλλη χρονιά να είμαστε ακόμα πιο κοντά τους για να μεγαλώσουμε ακόμα πιο πολύ τη γιορτή. Ευχαριστώ.